Κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Στο προηγούμενο επεισόδιο έκανε την πιο δυνατή της εμφάνιση μέχρι τώρα. Της το είπανε και οι τρεις κριτές. Απλά την έκανε σε λάθος θέμα. Είναι η Σοφία Χριστοδούλου. Κοριτσάκι μου, τι κάνεις σήμερα? Καλά, είμαι εγώ, εσύ. Για να δω, για να δω. Τι συμβαίνει. Αυτό. Μάλιστα. Η μαμά σου ήταν έφηβη. Αλήθεια? Ναι. Τι γίνεται με αυτή τη μητέρα σου όμως, ε? Ναι. Πόσο σε βοηθάει? Καλά, αυτό θα μου κάνουν μανούλες. Πού πηγαίνεις έτσι? Λοιπόν, εγώ πάω στη Δημοτική Πινακοθήκη. Ναι. Γιατί εμένα οι φίλοι μου είναι στην κρατική σχολή εδώ. Χορού. Μάλιστα. Και θα κάνουν ένα performance σε μια έκθεση που έχει θεματική τη δημοκρατία και πάω να τη δω. Θα κάνω φάση σαν installation. Okay. Ναι. Μια εικαστική παρέμβαση στο ναι, χώρο δηλαδή. Αυτό, ε? Ναι. Είδες πως σε καταλαβαίνω. Ναι. Βαθμολογήστε. Για πες. Πολύ καλή είναι η βαθμολογία. Είναι πολύ καλή η βαθμολογία. Είναι αλήθεια αυτό, Νικολέτα. Έχεις βάλει το μοναδικό 2 της βαθμολογίας αυτής. Ναι, δεν μου αρέσει η τσάντα. Και εκεί που κόβεται λίγο η σιλουέτα της, επειδή έχει και το καλτσάκι. Νομίζω ότι της κοντένει πολύ τα ποδαράκια της. Και επίσης δεν μου αρέσει το τζιν αυτό από μέσα. Μου αρέσει πολύ το παλτό σε συνδυασμό με τη σαλοπέτα φούστα που φοράει. Mm-hmm. Και η μπορντό λεπτομέρεια στα παπούτσια και στο κεφάλι. Με χαλάει πάρα πολύ που τη κόβει έτσι κάπως τα ποδαράκια. Την κοντένει έτσι πως το βλέπω εγώ. Θέλεις να μην υπήρχε το καλσόν? Να είχε λίγο διαφορετικό μήκος ή να ήταν λίγο παρακάτω το φόρεμα ή λίγο πιο πάνω. Εντάξει, μπορεί, αλλά το καλσόν δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Να τα λέμε αυτά. Θεωρείς ότι υπήρξες λίγο αυστηρούλα ή όχι? Έτσι τώρα που το βλέπεις ξανά. Είμαι αντικειμενική. Στα μάτια τα δικά μου πάντα είμαι αντικειμενική, νομίζω. Πολύ καλά. Λοιπόν, άκου. 3,1 είναι αυτός ο υψηλός μέσος όρος από τα κορίτσια. Ναι. Χαμογελαστή. Θέλω να πάω στους κριτές, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για να δούμε τι θα ακούσουμε εκεί.